Μπροστά στο αδιέξοδο της πολιτικής της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φοβάται τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την ίδια τη Βουλή. Γι' αυτό φέρνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου την ώρα που το Κοινοβούλιο λειτουργεί κανονικά, μόνο και μόνο για να αποφύγει την καταψήφιση από τους ίδιους τους βουλευτές της. Όπως αναμενόταν, το κυβερνητικό σχέδιο για τη δημιουργία νέων προσφυγικών δομών, με την επίταξη μάλιστα ακινήτων, οδεύει σε πλήρη αποτυχία. Όπως ομολόγησε άλλωστε σήμερα ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός, η προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη συνάντησή του με τους τοπικούς φορείς των νησιών αναβάλλεται, αφού αυτοί αρνούνται να προσέλθουν σε έναν προσχηματικό διάλογο. Είναι πλέον σαφές πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο. Η αδράνεια, οι διαρκείς παλινοδίες και μεταθέσεις ευθυνών και αρμοδιοτήτων και βεβαίως οι ακροδεξιές ιδεολειψίες της οδήγησαν την κατάσταση μέσα σε 7 μόλις μήνες σε πρωτοφανές μπάχαλο. Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα πίσω την ποινιπή, να φέρει το θέμα στη Βουλή και να λάβει επιτέλους υπόψη της τις τοπικές κοινωνίες. Ο εθνολαϊκισμός δεν εξαργυρώνεται κομματικά, πληρώνεται πολιτικά.